Θα παρουσιαστεί σήμερα μια ιδέα η οποία αφορά την δημιουργία εργασίας για τους νέους, από τους νέους, από τους νέους της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιδέα. Δεν αφορά αποκλειστικά την δημιουργία ενός χωριού. Αυτό είναι μια αρχική ιδέα, μια που θα βοηθήσει, θα δημιουργηθούν και άλλες ιδέες. Αυτό είναι ένα πρώτο κάλεσμα. Ένα πρωτοκαλίσμα για να μπορέσει ο κόσμος να ακούσει ποιο είναι η Intersyllabic Society. Μας προκάλεσε μεγάλη αίσθηση το γεγονός αυτής της καινοτόμας πρωτοβουλίας, δηλαδή το να έρθουν ηλικιωμένοι συνταξιούχοι από τη Βόρεια Ευρώπη να δημιουργήσουν ένα χωριό με σκοπό να ενώσουν τους άνεργους της Νοτιού Ελλάδος, δηλαδή Νοτιού Ευρώπης, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, να συνεργαστούν και να βρουν δουλειά. Αυτό είναι εφικτό όμως να γίνει? Τι στηρίζετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία? Κοίταξε, καταρχήν δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα, απλοποιημένα τα πράγματα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι ο Νότος, γι' αυτό μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ότι ο Νότος είναι ένα μέρος το οποίο αγαπάνε πολύ οι Βόρειοι. Γιατί το αγαπάνε? Γιατί έχει πολύ ωραίο καιρό, έχει πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραίους ανθρώπους και περνά καλά. Λοιπόν, αυτό δεν πάει να πει ότι θα έρθουν οι συνταξιούχοι ή και μη συνταξιούχοι, δεν απαραίτητο να συνταξιούχοι, Ευρωπαίοι, να εκμεταλλευθούν τους άνεργους νέους στην Ελλάδα. Αυτό είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, έχει βρεθεί έκταση στην Αίγινα, έχουμε μάθει. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο το εγχείρημα. Τα νέα παιδιά όμως, οι νέοι αρχιτέκτονες της Θεσσαλονικής που είναι σε αυτή την πρωτοβουλία, έχουν ψάξει και έχουν βρει μια έκταση στην Νότια Ελλάδα. Άρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται, μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ξεκάθαρα μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ είχα ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια προσωπικά. Την είχα ξεκινήσει με το χωριό μου πάνω, τον Ιφαίο, το 1990. Όπου αυτή η προσπάθεια δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να χτιστεί κάτι καινούριο εξ αρχής. Μπορεί να είναι σε ένα χωριό στο οποίο έχει εγκατελειμμένα σπίτια ή έχει αυτά, τα οποία να βελτιωθούν και να λειτουργήσουν έτσι. Διότι κανένας δεν θα πάει συνταξιούχος να ζήσει σε μια ερημιά, αν θες, χωρίς να έχει ήδη υποδομές. Και ποιες είναι οι υποδομές σε ένα χωριό? Να έχει ένα μπακάλικο, να έχει ένα καφενείο, να έχει ένα μανάβικο, να έχει ίσως λίγο παραλία, να έχει ίσως λίγο ένα λιβάδι για να μπορούν να περπατήσουν. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν, ειδικά οι Βόρειοι, οι οποίοι έχουν άλλη νοοτροπία από ό,τι έχουμε εμείς, και δεν είναι απαραίτητα να είναι καπή. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Μα οι Ευρωπαίοι άλλωστε έχουν μια άλλη κουλτούρα στην ιδέα της συνταξιοδότησής τους. Απολύτως. Και απλά σε εκείνη τη φάση της ζωής τους θέλουν απλά να αφήσουν τις λιγότερο ηλιόλουστες πατρίδες τους και να πάνε σε μια ηλιόλουστη χώρα. Ακριβώς. Και μπορούν. Εγώ έχω δύο γνωστούς, δεν μπορώ να τους πω φίλους, γνωστούς, οι οποίοι και οι δύο είναι Αυστριακοί, σε ένα σημείο που έχουν μια παραθεριστική κατοικία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και δύο εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και μένουν στο μέρος αυτό, στο σημείο, μένουν από τον Μάρτιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και μετά γυρνάνε στη πατρίδα τους, ξέρω εγώ, κάτω τι να κάνω. Εσείς θα αγοράζατε, θα επενδύετε να πάρετε ένα σπίτι σε κάποια άλλη χώρα? Ελάτε στη θέση των Βόρειων Ευρώπων, θα το κάνατε? Δεν ξέρω αν θα το κάνω, δεν μου έχει προκύψει να το σκεφτώ, αλλά αυτό το κάνουν έτσι κι αλλιώς οι Ευρωπαίοι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πού εμπλέκεται στην όλη ιστορία, πώς βοηθάει αυτή την πρωτοβουλία? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναδεικνύει το θέμα και προκαλεί όλη αυτή τη συνάντηση για να γίνουν συζητήσεις, να παρουσιαστούν ίσως ευκαιρίες, να αναλλαχθούν απόψεις τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Πορτογαλία, για να μπορέσουμε ίσως να βρούμε κι εμείς κάποια διέξοδο. Στο επόμενο ραντεβού μας να μας πείτε ότι βρήκαν και δουλειά ανεργοί νέοι του Νότου. Γίνει αυτό σε ένα χρόνο, σε δυο ίσως. Επαναλαμβάνω το ότι αυτό δεν είναι να βρουν δουλειά. Αυτό είναι να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους. Κυρία Μεταξά, λοιπόν, το εγχείρημα φαίνεται να προχωρά καλά. Καθώς έχει βρεθεί ένας χώρος, όπως μας λένε πληροφορίες, προς την Αίγινα, προς την Νότια Ελλάδα. Είναι μία από τις τοποθεσίες που θα δούμε αμέσως μετά από αυτή την εκδήλωση. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Υπάρχουν τηλεφωνήματα και από νησιά του Βόρειου Αιγαίου όπου υπάρχουν έρημα χωριά. Mm-hmm. Και είμαστε σε αναζήτηση, προς αναζήτηση της έκτασης. Δεν έχει κλείσει ακόμα τίποτα. Ωραία. Πάντως, δεν βλέπω
βλέπω πολύ νεολαία εδώ. Μάλλον οι νέοι δεν γνωρίζουν την πρωτοβουλία, ακριβώς ποια είναι η δράση αυτής της πρωτοβουλίας. Δυστυχώς δεν βλέπω κι εγώ πολλούς νέους. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Ή είναι πολύ απασχολημένοι με το να βρίσκουν και να ψάχνουν δουλειά. Ή δεν μπαίνουν στο Facebook. Μου φαίνεται απίστευτο. Θέλω να μου πείτε όμως εσείς, τι ωφέλη έχει ένας νέος να ασχοληθεί με αυτή την πρωτοβουλία? Θα βρει όντως δουλειά όπως αναφέρονται στα δελτία? Τύπου που διαβάζουμε. Καταρχάς, ναι, θα βρει δουλειά. Μπορεί να βρει δουλειά στο στάδιο της μελέτης και της κατασκευής αυτού του χωριού. Μπορεί να βρει δουλειά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χωριού αυτού. Μπορεί να βρει δουλειά από την οικονομία η οποία θα ανθίσει στην περιοχή και μπορεί να δημιουργήσει αυτός μια δικιά του επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί συνεργατικά με το χωριό αυτό. Και θα μπορεί να λάβει σε μελλοντική φάση, ελπίζουμε, και κάποια συμβουλευτική από αυτούς τους νέους, τους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν τα δικά τους δίκτυα και τις δικές τους επαφές και μπορούν να τους υποστηρίξουν στα πρώτα βήματα μιας startup ιδέας που μπορεί να έχουν. Στην Ελλάδα πόσα άτομα ασχολούνται με αυτή την πρωτοβουλία? Είμαστε γύρω στα 10 άτομα, αλλά η ομάδα γενικά δεν έχει πάντα τον ίδιο αριθμό ατόμων. Κάποιος μπορεί να φύγει, κάποιος μπορεί να έρθει. Ανανεώνεται συνεχώς. Ανανεώνεται συνέχεια και θέλουμε να έρθουν και άλλοι νέοι. Και στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό υπάρχει μια μικρή ομάδα που ξεκίνησε στην Πορτογαλία και είμαστε σε επαφές τώρα για να δημιουργηθούν και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Κύριε Παπαφιλωράτου, έχετε ψάξει το θέμα, έχετε βρει έναν χώρο στην Νότια Ελλάδα. Πώς γίνεται, τα κριτήρια σας ποια είναι, με τι γνώμονα ψάχνετε το χώρο? Ψάχνετε τελικά να δώσετε ζωή σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό ή μια έκταση? Λοιπόν, ο χώρος που έχουμε βρει είναι ένας ενδεικτικός, δεν είναι ο τελικός χώρος. Ψάχνουμε διάφορους χώρους. Ψάχνουμε και εγκαταλειμμένα χωριά τα οποία θα μπορέσουμε να αναβιώσουμε με όλα τα θετικά που θα προσφέρει αυτό στους κατοίκους της περιοχής και στην τοπική κοινωνία. Όπως επίσης ψάχνουμε και έναν και τελείως κενό χώρο, μία έκταση στην οποία θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα τέτοιο χωριό και θα προσφέρει δουλειά σε άνεργους νέους της Ελλάδας. Και τελικά το κριτήριο ποιο είναι τελικά το τελικό επιλογής? Το κριτήριο της επιλογής για έναν τέτοιο χώρο είναι κυρίως οι κλιματικές συνθήκες, αν είναι σε μια νότια περιοχή όπου υπάρχει πολύ ζέστη, ακόμα και το χειμώνα, και οι βόρειο-ευρωπαίοι θα μπορούν να βρίσκουν πιο θερμούς χειμώνας. Ένα άλλο κριτήριο είναι η προσβασιμότητα, να είναι εύκολη η προσβασιμότητα, να υπάρχει ένα αεροδρόμιο πολύ κοντά, να υπάρχει κάποιο λιμάνι, νοσοκομείο, ναι, να υπάρχει πρόσβαση σε νοσοκομείο οπωσδήποτε, διότι κυρίως απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερους, σε μεγαλύτερη ηλικία. Συνταξιούχους, είπαμε αρχικά. Σε συνταξιούχους. Συνταξιούχους είναι τελικό, δηλαδή μόνο σε συνταξιούχους ηλικιωμένους απευθυνόμαστε? Εμείς μπορούμε και σε κάποιον ο οποίος ενδεχομένως θέλει να καταλήψει δική του πατρίδα που έχει λιγότερο ήλιο και να έρθει σε μια χώρα που έχει πολύ. Εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν. Απλώς η ιδέα ξεκινά με το ότι οι άνθρωποι που έχουν συνταξιδοτηθεί μπορούν εύκολα να μεταβούν εδώ πέρα. Άρα τα βήματα είναι να βρείτε τον χώρο σε πρώτη φάση και συνέχεια να πείσετε τους ηλικιωμένους Ευρωπαίους να επενδύσουν, να το πληρώσουν αυτό το χώρο, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό ήδη το κάνουν κάποιες χώρες. Δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν που ξεκίνησε στην Ελλάδα και είναι ένα πείραμα. Δεν είναι καθόλου πείραμα. Ήδη υπάρχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Αμερική, στη Γαλλία, όπου ήδη εκεί οι συνταξιούχοι έχουν βρει χώρο, ναι, και λειτουργεί πολύ καλά και έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Στην Αμερική. Ναι, στην Αμερική, στη Φλόριντα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Από μένα το δούμε και στην Ευρώπη αυτό. Στην Ευρώπη δεν το έχουμε δει ακόμη. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι συνταξιούχοι από τη Βόρεια Ευρώπη κατεβαίνουν σε νότιες περιοχές όταν συνταξιδοτηθούν. Συγγνώμη, και οι νέοι εκεί στη Γαλλία έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά εκεί, να επενδύσουν, να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση σε αυτόν τον νέο χώρο που έχει διαμορφωθεί? Φυσικά. Με κάθε νέο χωριό που αναπτύσσεται, αναπτύσσονται και θέσεις εργασίας. Μπορεί να ανοίξει ένας φούρνος, μπορεί να ανοίξει, ξέρω εγώ, κάποιος να κατασκευάσει κάτι, να γίνονται επισκευές μετά. Όλες τις θέσεις εργασίας χρειάζονται σε οποιοδήποτε χωριό. Εδώ καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ενημερώσετε τον κόσμο σας για το τι ακριβώς κάνετε. Αυτό θα κάνουμε. Σκοπός μας είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και να βοηθήσει όπως μπορεί με τις δυνάμεις που έχει. Πάντως μου έχει προκαλέσει αίσθηση το νεαρό της ηλικίας σας. Περίμενα να δω μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους να το κάνουν αυτό και βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν σε μια διαδικασία πραγματικά πολύ έξυπνη και γενοτόμα. Ίσως στη χώρα μας έπρεπε να γίνει πολύ πιο μπροστά αυτό. Αργήσαμε ίσως. Ναι, μάλλον. Ο σκοπός βέβαια είναι οι νέοι, αφού οι μεγαλύτεροι δεν τους δίνουν την ευκαιρία να τους δημιουργήσουν οι ίδιοι τις συνθήκες για εργασία, να τις δημιουργήσουν από μόνοι τους. Οι νέοι να δημιουργήσουν λοιπόν τις συνθήκες εργασίας για τους εαυτούς τους.